Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε το ζήτημα των fake news, των απειλών που έχει για τη δημοκρατία, για τη δημόσια ζωή, αλλά και για τη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν στο δημόσιο βίο με όρους που δεν απειλεί την ιδιότητα του πολίτη. Η άποψή μας είναι ότι ο παραδοσιακός τύπος πρέπει να ενισχύεται. Είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να καταπολεμηθούν τα fake news και η δυνατότητα διασποράς τους μέσα από τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Θεωρούμε ότι η δημόσια τηλεόραση σε κάθε χώρα μέλος Ένωσης επίσης μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό ήδη στην ΕΡΤ προετοιμάζεται να έχει μια ομάδα εργασίας fact-checker ανθρώπων και ομάδων εργασίας που θα ελέγχουν την εγκυρότητα των ειδήσεων, θα ελέγχουν την αξιοπιστία των δεδομένων από τα οποία προκύπτουν ως είδηση. Και από εκεί και πέρα νομίζω όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στην αναγκαιότητα να ενισχυθεί η παιδεία στα μέσα, να ενισχυθεί η ποιοτική και η ερευνητική δημοσιογραφία μέσα από ανοιχτές βάσεις δεδομένων και μέσα από περισσότερη εκπαίδευση στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους δημοσιογράφους.